Ήρθαμε σήμερα στον Σκυβαλότοπο εδώ στον Κοτσάτη για να δούμε πώς προχωράει η αποκατάσταση του χώρου καθώς είναι έντονη και η δυσοσμία στα γύρω χωριά. Ωστόσο, εν μέσω και διαμαρτυρίας των μεταφορέων skip, είδαμε σήμερα ότι εδώ ήρθαν οι διοσκτήτες ΣΚΙΠ και πέταξαν μπάζα και άλλα άχρηστα αντικείμενα. Κάτι το οποίο αντιλαμβανόμαστε δεν γίνεται καθώς ο Σκυβαλότοπος έχει κλείσει πριν από περίπου πέντε με έξι μήνε. Είμαστε εδώ μαζί με τον κοινοτάρχη Αγία Βαρβάρα, όπου ανήκει ουσιαστικά ο χώρο εδώ στο σκευαλόδοπο του Κοτσάτ, τον κύριο Μάριο Γεωργίου, τον οποίο και καλημερίζω, και τον κοινοτάρχη νήσου, ενό άλλου από τα αρκετά χωριά που επηρεάζονται από τη δυσοσμία και όχι μόνο, τον κύριο Κυριάκο Πογιατσού, τον οποίο επίση και καλημερίζω. Καλημέρα, Αρχίζουμε ένα από εσά, κύριε Γεωργίου. Ήρθαμε σήμερα εδώ για το θέμα τη δυσοσμία και τη αποκατάσταση. Ωστόσο, είδαμε σκύπ να μπαίνουν και να αφήνουν εδώ μπάζα και άλλα χρηστα αντικείμενα. Τι ακριβώ ξέρετε εσεί, ε, Δεν γνωρίζουμε δε, για το ότι μπαίνουν τα μέσα και αφήνουν τα χρηστα αντικείμενα. Εμεί γνωρίζαμε ότι ο χτιβαλόγο έχει κλείσει. Ήδη το τμήμα Ανιδάτο, που είναι το αρμόδιο για την αποκατάστασή του, έχει βάλει μελετητέ και ετοιμάζουν μελέτη για να αποκατασταθεί ο χώρο αυτό που βρισκόμαστε. Ε, με τα λύπη μα σήμερα, είδαμε δε, και πρέπει να είναι εδώ και μερικέ μέρε που αδειάζουν τα άχρηστα αντικείμενα, τα σκύπ και τα φορτίγα. Αυτό πρέπει να κλείσει, να σταματήσει αυτή η κατάσταση, διότι είναι μια ανεξέλεκτη και δημιουργά σοβαρά προβλήματα. Μάλιστα. Αυτό θα ρωτούσα και τον κύριο Κυριάκο, γιατί όλα αυτά που βλέπουμε πίσω μα και όχι μόνο και στο κάτω μέρο, δεν νομίζω να δημιουργήθηκαν σήμερα με 6-7 σκύπ που έχουμε δει από το πρωί. Αντιλαμβανόμαστε, πρέπει να είναι καιρό που συνεχίζουν να αναποθέτουν εδώ. Ε, είναι αλήθεια ότι αυτό που συνέβη σήμερα ήταν κάτι ξαφνικό. Δεν περιμέναμε ότι θα βρίσκαμε εδώ σήμερα αυτά όλα που βλέπουμε. Εμεί είχαμε την εντύπωση ότι ο Σκυβαλόδοπο έχει κλείσει εδώ και αρκετού μήνε. Ε, ήδη όπω είπε ο Μάριο, έχουμε συναντηθεί δύο-τρει φορέ με ε, 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 ομάδε οι οποίοι ανάλαβαν τη μελέτη την αποκατάσταση ε, του κυβαλλοντοπού. Περιληπτικά, τι σα έχουν πει για τη συγκεκριμένη μελέτη, τι, τι πρέπει να γίνει σε βάθο χρόνου. Η μελέτη παρουσιάστηκε ε, σαν μια μελέτη η οποία είναι έτοιμη να αρχίσει αρχέ του 20, τέλο του 19 να αρχίσει να γίνεται η αποκατάσταση του σκύβαλου του. Ε, εδώ που συζητούμε θέματα αποκατάστασης, ε, ξαφνικά σήμερα ακούμε ότι κάποιες σπασανπόρτες μπήκαν αυθέρωτα στο χώρο να. και μεταφέρουν πράγματα τα οποία... Ε, από ό,τι ακούσαμε πήγαιναν στο Μιτσερό, κάποιο πρόβλημα δημιουργήθηκε στο Μιτσερό, έτσι ήβραν μια εύκολη λύση να ξαναμεταχευτούν εδώ. Κύριε Μάριε, θα η θα κεντρική θα... σόδος που πήγαμε πριν κάτω ήταν κλειστή, δεν του άφηναν. Από πού πέρασαν τα σκύπη και ήρθαν εδώ. Ε, όπως είδατε πέρασαν από την πίσω πλευρά του χώρου, έχουν ανοίξει παράνομα. Έχω καταστρέψει την περίφραξη και μπήγα μέσα και αδειάζουν τα σκύπτους. Είναι ε, εδώ ο χώρο ιδιοκτησία, Ο Δήμο Λευκοσία είναι διαχειριστή. Ποιο ακριβώ διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή μετά και το κλείσιμο. Ο χώρο αυτό εδώ ανήκε στην Αγία Παρβάρα, στου κατοίκου τη Αγία Παρβάρα. Απαλωτιώθηκε από το κράτο. Είναι κρατική γη τώρα, το οποίο ανήκει στο κράτο. Το διαχειριζόταν για 44 χρόνια ο Δήμο Λευκοσία. Ε, κανονικά τώρα μεταφέρεται στο Υπουργείο Γεωργία και στο Τμήμα Ιδάδων ο χώρο, ο οποίο ανάλαβε την αποκατάσταση του χώρου. Όπω έχουμε αναφέρει προηγουμένω, έχει αναθέσει σε εταιρεία. Η παρουσίαση τη εταιρεία μα, το πρόγραμμα που είναι να γίνει εδώ, ο το σχεδιασμό του, θα είναι διαμόρφωση του χώρου, θα μπουν ειδικέ με βράνε, θα γίνει επίστρωση με χώμα, το οποίο θα καλύψει ολόκληρη την περιοχή και θα την τροφιδευτεί, να γίνει Μάλιστα. ένα δάσο. Λοιπόν, άχρηστα μπάζα, σακούλια, άλλα αντικείμενα, δυσοσμία, περιβαλλοντική καταστροφή, συν του ότι τι τελευταίε μέρε, όπω βλέπουμε εδώ, μεταφορή σκύπ εν μέσω και τη δική του διαμαρτυρία για την διαχείριση των σκουπιδιών και τα πόσα αυτοί πληρώνουν για να πετάξουν τα σκουπίτια εκεί στο Λατούρα, συνεχίζεται και το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο. Το ρεπορτάζ του Γιώργου του Χρυσάνθου τα λέει